Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των υποβολών αιτήσεων από τους ανέργους της Καστοριάς για το πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Καστοριάς 500 θέσεων κατάρτισης ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Οι αιτήσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 8 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενημερωτικό υλικό. Η διαδικασία είναι απλή, είναι ψηφιακή, δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει στο επιμελητήριο να καταθέσει φυσικά χαρτιά. Τα πάντα πλέον γίνονται ψηφιακά. Να πούμε δύο λόγια, αυτό που ρωτάνε περισσότεροι, το εκπαιδευτικό επίδομα είναι στα 3.150 νομίζω ευρώ, είναι ένα αρκετά σοβαρό ποσό το εκπαιδευτικό επίδομα. Οι ώρες συνολικά του προγράμματος αυτού είναι περίπου στις 500, οι οποίες αφορούν και κάποιες πρώτες συνεδρίες εξατομικευμένες, έτσι ώστε να καταλάβουν οι άνεργοι τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσουν, τον βασικό όγκο ο οποίος έχει να κάνει με το κύριο μέρος του προγράμματος και κάποιες ώρες οι οποίες είναι πρακτικοί σε επιχειρήσεις. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες για τις οποίες με ρωτάνε. Να πούμε τώρα και κάποιες άλλες, τις συχνές ερωτήσεις που λένε. Κάρτα ανεργίας δεν απαιτείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μία μέρα κάρτα ανεργίας μπορούμε να υποβάλουμε στο πρόγραμμα. Όσο αναφορά, γιατί αρκετοί ρωτούν αν χάνονται τα επιδόματα, τα οποία παίρνουν κτλ., σε αυτές τις πληροφορίες, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ για να ρωτήσουν ακριβώς εάν χάνουν ίσως κάποια από τα δικαιώματα τα οποία έχουν σε σχέση με τα επιδόματα. Τώρα, από εκεί και πέρα για την υλοποίηση, 8 Μαρτίου, όπως είπαμε, τελειώνουν οι αιτήσεις. Δεν ξέρω αν θα δοθεί κάποια μικρή παράταση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ροή των αιτήσεων η οποία θα υπάρχει, αν ικανοποιηθούν ή όχι. Και από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι ότι άμεσα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, λόγω του έργου είναι ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να υπάρξει ένας προσωρινός πίνακας, μια περίοδο μικρή όμως ενστάσεων και άμεσα μετά θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Επίσης, μια σημαντική πρωτοβουλία για πληροφορία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι όλο το πρόγραμμα θα γίνει διαδικτυακό. Δεν θα έχουμε δηλαδή φυσική παρουσία σε τάξεις, οπότε από το σπίτι του καθένας θα μπορεί να παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες. Από εκεί πέρα, μέχρι κάποια ερώτηση, ίσως. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος? Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους ανέργους είναι 500 άνεργοι, από 3.000 όπως είπαμε περίπου ευρώ, είναι περίπου στο 1.600.000 για τους ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.